Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 24 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα τηλεόραση. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Κινητοποίηση των εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις ιδιωτικοποιήσεις. Περιβρώμικης πόλης μιλούν κάποιοι πολίτες της Αλεξανδρούπολης εξαιρώντας το κέντρο της. Έως 2 χρόνια αναμένεται να διαρκέσει η κατασκευή του νέου σφαγείου Φερών μετά και την υπογραφή της σύμβασης. Με αφορμή το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που συζητάται στην Βουλή, οι εργαζόμενοι της καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Δημαρχείο. Ακολούθησε πορεία με τα απορριμματοφόρα οχήματα στο κέντρο της πόλης. Πανελλαδική 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΠΟΕΟΤΑ για το άρθρο 179 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που δίνει τη δυνατότητα εκχώρησης των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου των Δήμων σε ιδιώτες. Στην Αλεξανδρούπολη, οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις 9 το πρωί έξω από το Δημαρχείο και λίγο πριν τις 10 προχώρησαν σε πορεία με τα απορριμματοφόρα οχήματά τους στο κέντρο της πόλης και στην παραλιακή οδό. Σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μέσα σε όλα τα άρθρα που υπάρχουν υπάρχει το άρθρο 179, το οποίο πλέον δίνει τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο να παίρνει αποφάσεις χωρίς αιτιολογημένη απόφαση και δίνει ηλεκτροφωτισμό, καθαριότητα και πράσινο στους ιδιώτες. Και γιατί στους ιδιώτες, διότι πλέον με τόσες μειώσεις προσωπικού που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια λόγω ότι δεν γίνονται προσλήψεις και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, πλέον όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ και αναγκαστικά δεν έχουμε άτομα να στηρίξουν τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα θα αναγκαστούμε να πάμε στους ιδιώτες, θέλουμε δεν θέλουμε. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη, κατά τη διεξαγωγή του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα να στηριχθεί ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, καθώς η κυβέρνηση θέλει εντός του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου να περάσει διάταξη που προωθεί την συνεργασία Δήμου και ιδιώτη στις υπηρεσίες καθαριότητας. Με αυτό το παράθυρο που ανοίγει τώρα και αργότερα που θα ανοίξουν και άλλα παράθυρα, θέλει να δώσει όλες τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους ιδιώτες. Έτσι, εμείς σήμερα κατεβαίνουμε σε απεργίες. Πανελλαδικά, μέσα από τις ομοσπονδίες μας, την ΠΟΕΟΤΑ και σαν σύλλογος εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και ζητάμε να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, να γίνουν προσλήψεις, να στηριχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, να στηριχθούν μέσω νέες με χρηματοδοτήσεις, ώστε να μείνει το δημόσιο και οι υπηρεσίες του δημοσίου προς όφελος του Δημότη. Στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, και στην λέσχη αξιωματικών φρουράς Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Όλγα Τσούλφα. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν τα εγγένεια της έκθεσης με πολεμικό υλικό από το 1940. Μαζί της η Όλγα έχει και 2 καλεσμένους που θα ακούσουμε και την συζήτηση, τον κύριο Νίκο Μανδάνη, τον πρόεδρο της λέσχης Αλεξανδροπολιτών, αλλά και τον στρατηγό της 12ης Μεραρχίας, τον κύριο Χουδελούδη. Όλγα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Μια έκθεση η οποία άνοιξε σήμερα, θα διαρκέσει έως τις 30 Οκτωβρίου. Βρίσκεται φυσικά στην πόλη μας, στην λέσχη αξιωματικών, όπως είπες και εσύ, εν ώψη της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου που τιμάται την ερχόμενη Δευτέρα. Να πούμε ότι πριν από λίγο τελέστηκαν τα εγγένεια. Θα είναι επισκέψιμη η έκθεση έως και την λήξη της, από τις 10 το πρωί έως και τις 1.30 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30. Τώρα, θα περάσουμε λιγάκι στους φιλοξενούμενους μας. Θα ξεκινήσω με τον στρατηγό και τον διοικητή της 12ης Μεραρχίας Πεζικού, τον κύριο Άγγελο Χουδελούδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει λιγάκι στο κλίμα της εποχής, κύριε Χουδελούδη. Θέλαμε να μας πείτε αυτά τα ωραία που είπατε και πάνω στους επισκέπτες της έκθεσης, ότι βλέπουμε λιγάκι με χρονολογική σειρά τα όσα συνέβησαν, την έναρξη των επιχειρήσεων και το τι ακολούθησε. Για πείτε μας δύο λόγια. Λοιπόν, σε
αυτή την έκθεση μπορούμε πάρα πολύ απλά με χάρτες της στρατιωτικούς χάρτες να δούμε τις τέσσερις φάσεις των επιχειρήσεων πάνω στο αλβανικό μέτωπο και επίσης το πιο σημαντικό να δούμε και το κλίμα της εποχής μέσω των γελιογραφιών που κύριο πρόσωπο ήταν ο Μουσολίνη. Βλέπουμε παρότι οι άνθρωποι πολεμούσαν πάνω στο βουνό, πίσω υπήρχε ένα κλίμα πολύ θετικό. Το ηθικό ήταν ακμεότατο, όχι ακμεό, ακμεότατο και το αποδείξαμε φυσικά με την έκβαση των επιχειρήσεων. Επίσης, εκτός από αυτά, έχουμε και ευρήματα τα οποία τα βρήκαμε στο χώρο που γινόταν οι επιχειρήσεις της εποχής εκείνης και τα φέρουμε να αναδείξουμε με ποια πράγματα, με ποια μέσα, με τι υλικά πολεμούσαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας και οι συγγενείς μας. Κύριε Κουδελούδη, εμείς είδαμε σε μία έτσι, βλέποντας την έκθεση, ήταν από μαχαιροπύρουνα μέχρι κράνη, μέχρι φυσίγγια, οτιδήποτε, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Προέρχονται αυτά από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Όλη αυτή η έκθεση είναι κομμάτι από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και μάλιστα ήρθε ένας συνάδελφός μας, ο υπολογαγός ο κύριος Ρούσος από την Αθήνα, μας έφερε τα εκθέματα αυτά, έστησε την έκθεση και είμαστε σήμερα στη θέση να τα επιδεικνύουμε ιδίως στα παιδάκια, στα σχολεία αλλά και στους μεγαλύτερους. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Πόσο σημαντικό είναι τα νέα παιδιά σε αυτή την ηλικία, την σχολική, την πρώτη σχολική, να μαθαίνουν για το τι έγινε στο παρελθόν, πώς φτάσαμε να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να μπορούμε να ζούμε όπως ζούμε. Όπως είδατε και στην έκθεση, αυτός είναι ο λόγος που είναι απλή και κατανοητή. Βλέπουν τα παιδάκια μέσα χρονολογικά τι έγινε τότε, πού φτάσαμε και βλέπουν και επίσης τι χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες της εποχής εκείνης. Με τις στολές, με τα, όπως είπατε, με τα πυρούνια, με τα κουτάλια, με τα ρούχα της εποχής. Είναι πολύ εύπεπτη, θα έλεγα, η έκθεση. Και ήδη από τις 10 η ώρα το πρωί, μόλις ξεκινήσαμε, πριν ακόμα τα εγγένεια, πριν τελεστούν τα εγγένεια, είχαμε το πρώτο σχολείο που είχα την τιμή να είμαι εκ παρών και να βγω με τα παιδάκια φωτογραφία. Κατάλαβα πόσο ενδιαφέρον έδειξαν για την έκθεση και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος της έκθεσης. Φαντάζομαι ότι δείξαν ενδιαφέρον να έρθουν και άλλα σχολεία στο. Είναι γεμάτο το πρόγραμμα μέχρι τις 30 του μηνός. Θα σας πει και ο κύριος Μανδάνης αργότερα. Είμαστε γεμάτοι. Το μήνυμά σας έτσι εν ώψη της 28ης ποιο θα είναι? Το μήνυμά μου είναι όπως τότε τα αδύνατα έγιναν δυνατά, θα πρέπει και σήμερα, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, να φροντίσουμε τα αδύνατα που φαντάζουν τώρα να τα κάνουμε δυνατά. Παράδειγμα, όπως κάνουμε εμείς Αλεξανδρουπολίτες, έχουμε φάρο το μέλλον και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά με συνέργειες όπως αυτή που κάναμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Θα προχωρήσω στον κύριο Μανδάνη. Κύριε Μανδάνη, είστε ένας από τους διοργανωτές της έκθεσης μαζί με, με το Ιστορικό Μουσείο. Σωστά. Θέλετε να μας πείτε έτσι λιγάκι πώς προέκυψε αυτή? Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας το φίλο στρατηγό, το συμπατριώτη μας στρατηγό, γιατί χωρίς τη βοήθειά του δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Στρατηγέ και δημοσίως θέλω να σας ευχαριστήσω. Η έκθεση ήταν πολύ δύσκολο να ανέβει επάνω στην Αλεξανδρούπολη. Για να το κατορθώσουμε αυτό το πράγμα δουλεύουμε τουλάχιστον 6 μήνες. Αν κάνω λάθος, στρατηγέ, διορθώστε με. Ανέβηκαν κάποια άτομα, είδαν τους χώρους, είδαν την υποδομή που υπάρχει και εφόσον τους πείσαμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια έκθεση και βέβαια ήρθαν και τους είχαμε κοντά μας. Αυτό βέβαια να πούμε ότι είναι ένα τμήμα της έκθεσης, διότι ένα ακόμα κομμάτι της έκθεσης βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο, σωστά? Στο Ιστορικό Μουσείο γίνονται οι προβολές. Η έκθεση ήταν πολύ μεγάλη, είδατε και το χώρο που έχει πιάσει επάνω. Αυτό το οποίο θέλουμε του χρόνου, με τη βοήθεια και του στρατού, γιατί από μόνοι μας είναι αδύνατο να κάνουμε αυτό το πράγμα, να υπάρχει περισσότερος χώρος, ούτως ώστε να υπάρχει σε έναν ενιαίο χώρο. Ενδεχομένως να δημιουργηθεί και μία μόνιμη, γιατί σε διπλανή πόλη, ας πούμε, έχουμε ένα ιστορικό μουσείο, το σκέφτεστε? Είναι και κάτι που το έχει προτείνει ο στρατηγός. Είναι στις σκέψεις και νομίζω ότι θα το κατορθώσουμε. Με υλικό το οποίο υπάρχει, θα έρθει από αλλού? Θα έρθει από το Πολεμικό Μουσείο ένα μέρος και από το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
από ιδιωτικές συλλογές, όπως είναι του Κώστα του Γκιουλέκα, ο οποίος είναι στη διάθεσή μας να μεταφέρει τμήμα. Άρα διάθεση να υπάρχει, σχέδια και απόψεις και ιδέες υπάρχουν, έτσι δεν είναι, κύριε Μανδάνη? Οι ιδέες υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν και οι άνθρωποι να τις υλοποιούν. Και είμαστε πολύ τυχεροί σαν Αλεξανδροπολίτες που έχουμε τον συμπατριώτη μας στρατηγό, ο οποίος μας βοηθάει τόσο που νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Θέλετε να μας δώσετε και εσείς το δικό σας μήνυμα εν όψη της Εθνικής Επετείου της 28ης. Χρόνια πολλά και πάντα να είμαστε ενωμένοι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Χριστίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις, να ρωτήσεις και εσύ κάτι άλλο. Ότι... κλείνουμε με αυτό το μήνυμα. Με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε, Όλγα, και φυσικά ενδιαφέρον θα παρουσιάσει και το ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσουμε αύριο με το υλικό που υπάρχει από το 1940 αυτήν την ώρα και γίνεται η έκθεση τις επόμενες μέρες στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης. Αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα. Περιβρώμικης πόλης μιλούν κάποιοι πολίτες της Αλεξανδρούπολης, εξαιρώντας το κέντρο της πόλης, όπου η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται κανονικά. Ακόμη και για εκεί όμως, κάποιοι δηλώνουν πως η υπηρεσία καθαριότητας δεν μαζεύει όλα τα σκουπίδια, αφήνοντας πίσω τους αρκετά από αυτά. Με αφορμή την πρόσφατη κόντρα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου ανάμεσα στον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Βαγγέλη Λαμπάκη και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ηλία Δαστερίδη, η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά προκειμένου να λάβει την άποψη των ίδιων των πολιτών που ζουν στην Αλεξανδρούπολη για το αν η πόλη είναι καθαρή ή όχι. Καλημέρα. Ζούμε σε βρώμικη ή καθαρή πόλη, τι λέτε? Όχι. Όχι καθαρή. Δεν είναι καθαρή η πόλη? Όχι, δεν είναι καθαρή η πόλη μας. Σε ποια πορεία? Δεν έχουν κάνει τίποτα στην πόλη μας. Κρίμα. Λυπάμαι πολύ. Βρώμικη. Σε ποια σημεία? Σε διάφορα. Να, εδώ σε εμάς, εδώ στη Λαϊκή δίπλα. Εδώ κάτω είναι βρώμικη. Οι κάδοι, τα... Δεν μαζεύουν τα σκουπίδια, λέτε? Πότε τα μαζεύουν, πότε δεν τα μαζεύουν. Αφήνουν κάτω τα σκουπίδια, δεν τα παίρνουν, δεν τα έρχονται στους κάδους, παίρνουν λίγο στο Δήμο και δεν έρχονται να τα πάρουν. Αυτό γίνεται επανειλημμένα. Ειδικά σε εμάς εκεί πέρα στην Πατριάρχου Κυρίλλου που έχουμε τρεις κάδους, όλα είναι κάτω σκουπίδια. Πάνε για τώρα πώς είναι πεταμένα. Περνάω δύο φορές την ημέρα από κάτω, δεν τα μαζεύουν από κάτω σκουπίδια. Πέρα να βγάζουμε τους κάδους και ό,τι είναι κάτω όλα. Γυαλιά, πέρα αυτοκίνητα σπάζουν, γεμίζουν τα πάντα. Πέρα μηχανάκι, πρώτα σε μηχανάκι θα σκοτώνονται. Παπάτσε πάνω στα γυαλιά, σκοτώνονται μηχανάκι. Οπότε λέτε η πόλη μας δεν είναι καθαρή? Φυσικά δεν είναι. Η καθαριότητα είναι αυτή. Βρώμικη ή καθαρή πόλη, τι λέτε? Βρώμικη με έτσι πως τα κάναν. Εμείς αν είμαστε, έτσι και έτσι, και καθαρή και βρώμικη είναι. Αλλά προς το παρόν καθαρό είναι. Εσείς στην περιοχή που μένετε είναι καθαρά? Όχι, δεν περνάει σκουπίδια καθόλου να σκουπίσω από εκεί. Είμαι στον Άγιο Λευτέρη. Να, καμιά φορά να περνούν και από εκεί. Παλιά περνούσε και σκούπα. Τα σκουπίζω, τώρα δεν περνάει κανένας. Τα γραμμές, απάνω από τις γραμμές δηλαδή, εκεί. Από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι η πόλη είναι βρώμικη όχι μόνο τώρα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Η άποψη που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι σε γενικές γραμμές οι περιοχές του κέντρου της πόλης είναι καθαρές, καθώς το μεγάλο και ουσιαστικό πρόβλημα βρίσκεται στο απόκεντρο. Επίσης, οι πολίτες μιλούν για κακή αποκομιδή, λέγοντας πως κατά τη συλλογή των απορριμμάτων αρκετές φορές πέφτουν σκουπίδια εκτός των κάδων, τα οποία ποτέ κανείς δεν μαζεύει. Ούτε καθαρή ούτε πολύ βρώμικη. Αλλά θα έλεγα βρώμικη. Εσείς η περιοχή που μένετε είναι καθαρή? Ναι. Εγώ μένω στο πάροδο στη Μισκή, εκεί κοντά που είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι καθαρή. Και με το λαμπάκι και τώρα δεν ξέρω ο καινούργιος τι θα κάνει, αλλά είναι πολύ βρώμικη η πόλη μας. Ποια περιοχή είναι βρώμικη? Πολλές περιοχές, παιδί μου, όπου να περπατήσω. Τι να πω τώρα, μια περιοχή, μόνο το κεντρικό σκουπίζουν. Τους κεντρικούς δρόμους, δύο-τρεις δρόμους. Οι άλλοι δρόμοι όλοι βρώμικοι. Και άμα και οι νοικοκυρές δεν κατηβαίνουν να καθαρίσουν, γίνεται ένας χαμός. Εσείς μπορείτε να κάνετε μια βόλτα να δείτε. Που είναι βρώμικα. Η πόλη είναι καθαρή ή βρώμικη? Όχι, είναι βρώμικη. Ποια σημεία λέτε? Είναι. Και πριν που ήταν καθαρή, ήταν μόνο το κέντρο. Παραπέρα δεν ήταν. Με όλες τις δημοτικές αρχές. Εσείς στην περιοχή που μένετε είναι καθαρά? Όχι, δεν θα το έλεγα. Εάν... Δηλαδή, στο πεζοδρόμιο δεν μπορείς να περάσεις από τα χορτάρια, τα κλαδιά που βγαίνουν από τους σκεπούς. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Τι δηλαδή καθαρός είναι? Έχει βρωμιάς, έχει. Πού είναι βρωμιάς, πού τις βρίσκεται?
Τα σκουπίδια εκεί πέρα κάθονται πόσες μέρες δεν τα μαζεύουν. 15, στη γειτονιά μου. Στη γειτονιά μου, όλο. Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι η πόλη βρίσκεται σε καλή κατάσταση και άλλοι που θεωρούν ότι οι ίδιοι οι πολίτες δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας. Αναλόγως όπως το βλέπει ο καθένας. Εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ σας σε χωριό. Πώς είναι εκεί, η καθαριότητα είναι καλά? Μια χαρά, πολύ ωραία. Σε ποιο χωριό είστε? Νίψα. Βρώμικη καθαρή πόλη, τι λέτε? Τι να σε πω, να σε πω καθαρή, θα ημαλώσει που, πρώην πάει θα ημαλώσει, γιατί δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα, τι να πω. Πού είναι η αλήθεια, κάπως στο ενδιάμεσο? Στο ενδιάμεσο. Η πόλη που ζούμε είναι καθαρή ή βρώμικη, τι λέτε? Βρώμικη. Θέλει λίγο προσοχή. Η νεολαία όχι. Γιατί τα σκουπίδια τα πετάνε όπου είναι. Εμείς οι πιο μεγάλοι τα προσέχουμε και η νεολαία δεν τα προσέχει. Βλέπω κάδους έχουν μπροστά στο σπίτι μου και βλέπω νέο παιδί πετάει όπου να είναι τα σκουπίδια. Ο Δήμος φταίει καθόλου σε αυτό? Δεν ξέρω. Ο Δήμος μας βάζει κάδους. Εμείς όμως δεν προσέχουμε. Εμείς τι κάνουμε? Το σχολείο τι κάνουν? Οι δασκάλοι δεν μαθαίνουν τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν? Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μαρουνίας και Σαπών, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Χαριτόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Δήμαρχε, τελικά θα φτάσουμε μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα των χρυσορυχείων. Θα προσπαθήσουμε. Έτσι. Για πείτε μου λίγο, τι έγινε στην συνάντηση που ήταν μία απόφαση και αυτό το να συναντηθείτε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, χθες το βράδυ εδώ στις Άπες συναντηθήκαμε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο Δήμαρχος Μαρουνίας Σαπών και ο πρόεδρος της ΠΕΔΟ κ. Λαμπάκης. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση, ήταν στο πλαίσιο των αποφάσεων που είχαμε πάρει αρχικά τα Δημοτικά Συμβούλια για να συνεργαστούμε σε ένα πρακτικό επίπεδο εναντίωσης σε αυτή την υπόθεση που λέγεται εξόρυξη του χρυσού στην περιοχή μας. Συνεννοηθήκαμε για τα βήματα που θα ακολουθήσουμε και κατανείμαμε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που ο καθένας μας θα αναλάβει. Έτσι λοιπόν ο κύριος Ζαμπούκης ανέλαβε τις δύο συνεντεύξεις, να οργανώσει τις συνεντεύξεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ενημερωθούν τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Γαράνη στην συνέντευξη στην Κομωτινή που θα αφορά τα περιφερειακά μέσα εδώ της Τράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Και εγώ ανέλαβα τον τομέα να κλείσω τα ραντεβού με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων. Το ευχάριστο είναι ότι έγινε συζήτηση και για την ανάθεση σε ένα δικηγορικό γραφείο σε έγκριτους επιστήμονες από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης της υπόθεσης της νομικής, θα έλεγα, στήριξης του όλου αιτήματος με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και αυτό συμφωνήθηκε επίσης ομόφωνα. Όπως ομόφωνα συμφωνήσαμε την ερχόμενη Τετάρτη να ξανασυναντηθούμε στις ΑΠΕΣ και να έχουμε ο καθένας από την πλευρά του να παρουσιάσει το τι προετοιμασία έχει κάνει και να προσδιορίσουμε σιγά σιγά και τις ημερομηνίες όλων αυτών των κινήσεων. Μάλιστα. Φυσικά δεν έχουμε ακόμη χρονοδιαγράμματα αφού είναι πολύ πρόσφατη η συνάντηση. Όχι, χθες ήταν η πρώτη. Σήμερα πρώτη μέρα, καταλαβαίνετε τώρα, είναι και η επέτειος 28ης. Όλοι ασχολούμαστε και με άλλα θέματα. Το οργανώνουμε και σιγά σιγά το προχωράμε. Η ουσία είναι ότι για μένα η μεγάλη επιτυχία της υπόθεσης είναι ότι μπήκαμε πλέον σε μια πρακτική βάση. Δηλαδή, εντάξει, καλά τα ψηφίσματα, καλές οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Στο διατάφτα όμως. Το διατάφτα είναι νομική παρέμβαση, ενημέρωση πολιτικών αρχηγών, πολιτιακής πολιτικής ηγεσίας και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όλης της χώρας. Πιστεύω ότι να έχουμε κάποια αποτελέσματα θετικά. Εμείς με τον κύριο Ζαμπούκη επίσης θα εκπροσωπήσουμε εδώ και τους φορείς της περιοχής μας στις Βρυξέλλες σε μια εκεί εκδήλωση που θα γίνει κατά της εξόρυξης του χρυσού. Θα αναφέρουμε τις απόψεις και τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα βήμα περαιτέρω προς αυτήν την πορεία για να τελειώσει αυτή η υπόθεση μια και καλή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εντείνεται και νομίζω γίνονται ακόμη πιο έντονες πλέον οι δραστηριότητες της Διανομαρχιακής Επιτροπής και των Δημάρχων της Θράκης. Έχετε κάποια ενημέρωση ότι προχωρά πιθανόν το θέμα της εξόρυξης χρυσού? Και να σας πω, εμείς πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας για να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο σε επίπεδο σας λέω ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και των πολιτών που αυτό λίγο πολύ υπάρχει γιατί έχει γίνει πολύ καλή προεργασία πρωτήστερα και από την διανομαρχιακή
Κολομπισεύρου και από τους άλλους φορείς. Αλλά τώρα να πούμε σε πρακτικά θέματα. Τώρα κοιτάξτε, πρέπει να μπει και από τους Δήμους το χέρι στην τσέπη, διότι αυτά όλα είναι και προς τον Βόρα, έχουν και δαπάνες και δεν, γι' αυτό σας είπα ότι είναι το πρακτικό σκέλος τώρα, το οποίο είναι επίπονο, δαπανηρό, ψυχοφθόρο, αλλά είναι και το πιο αποτελεσματικό, πιστέψτε μου. Πώς θα γίνει αυτή, πώς θα καλυφθούν αυτές οι δαπάνες? Έχουμε πει ότι θα αναλάβουμε τα έξοδα ο Δήμος Μαρουνίας από όλο, ο Δήμος Κομωτινής και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σας θυμίζω ότι το 2001 μόνος το Δήμος από τότε προσέφυγε με δικές του δαπάνες στο Συμβούλιο Επικρατείας, πλήρωσε όλα τα έξοδα και γι' αυτό σταμάτησε και τότε η πορεία της επένδυσης. Τώρα θα το κάνουμε τρεις δήμοι μαζί, θα είναι και η ΠΕΔ, θα συμπαρασταθεί και η ΠΕΔ και νομίζω ότι μπορεί και άλλοι δήμοι να συνεισφέρουν, οπότε θα είναι πιο εύκολος και πρακτικά και οικονομικά ο αγώνας. Θα ανοιχτείτε και προς άλλους δήμους, θα κάνετε κάποια πρόσκληση? Εννοείται ότι η ΠΕΔ αυτό το νόημα έχει. Yeah. Εμείς δεν το κάναμε κλειστό, εμείς απλώς είπαμε, επειδή στο Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι το πέραμα, στο Δήμο Μαρουνίας Σαπών είναι το κοίτασμα των Σαπών, η Κομωτινή είναι ένας γειτνιάζων δήμος, πολύ κοντά, είναι οι τρεις που πρέπει να έχουμε τον πρώτο ρόλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε και οι μοναδικοί πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας. Μέσω της ΠΕΔ καλύπτουμε όλο το φάσμα των Δήμων της περιφέρειάς μας. Και η Διανομαρχία εκεί καλύπτει και τους υπόλοιπους φορείς. Αυτό είναι το σχήμα και οι πρωτοβουλίες. Μάλιστα. Κύριε Χαρτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και φυσικά είμαστε σε συνεννόηση και σε επικοινωνία για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Έως 2 χρόνια αναμένεται να διαρκέσει η κατασκευή του νέου σφαγείου των Φερών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του αναδόχου του έργου. Οι πληροφορίες θέλουν τον εργολάβο να εγκαθίσταται ίσως και την περίοδο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και να ξεκινά άμεσα τις εργασίες. Το σφαγείο θα κατασκευαστεί σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λίγο έξω από τις Σφαίρες, και θα χρηματοδοτηθεί από ένα δάνειο ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει συνάψει ο Δήμος με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μπήκαν οι υπογραφές για την κατασκευή του σφαγείου Φερών, εξέλιξη για την οποία οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν μέσω επίσημης ανακοίνωσης από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, αλλά μέσω ανάρτησης που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης. Ένας αγώνας πολλών ετών που πέρασε μέσα από σύμπληγαδες πέτρες τελείωσε. Και τι δεν ακούσαμε και τι δεν μας καταλόγησαν, και αυτό γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε το σφαγείο. Αν από την αρχή λέγαμε ότι ο Δήμος αδυνατεί ή δεν είναι της αρμοδιότητάς του σε αυτή τη συγκυρία που περνούσε η χώρα, όλα θα είχαν σταματήσει εκεί, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος. Εξάλλου, ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η παράταξη του Βαγγέλη Λαμπάκη. Μετά από αγώνα 8 ολόκληρων ετών με προδοστάτη τον επικεφαλής της παράταξής μας Πόλη και Πολίτες, καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος μας με την υπογραφή της σύμβασης και η συνδημότες μας πλέον να είναι βέβαιοι για την έναρξη των εργασιών της κατασκευής του σφαγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις Σφαίρες. Αυτό που μένει τώρα στο διάστημα των 18 μηνών που θα διαρκέσει περίπου η κατασκευή του σφαγείου από τον εργολάβο είναι να καθίσουμε σε ένα κοινό τραπέζι για να καθορίσουμε τον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να είναι κατά το δυνατόν ωφελημότερο ως έργο προς τους δημότες και ιδιαίτερα προς τους κοινοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής μας. Φυσικά δεν κρατάμε κακία ούτε σε αυτούς που μας συκοφάντησαν και μας εξύβρισαν, ενώ ο Βαγγέλης Λαμπάκης αγωνιζόταν για την ολοκλήρωση του έργου. Τους περιμένουμε για τον απόλυτο συντονισμό προς υλοποίηση των προεκτεθέντων, αναφέρει σχετικά η παράταξη. Υπενθυμίζεται ότι η προσπάθεια για την κατασκευή του νέου σφαγείου στις Σφαίρες είχε ξεκινήσει αρχικά με τη διεκδίκηση της έκτασης της Πάλε Ποτέ Αλαντοβιομηχανίας, την οποία όμως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει στον πληστηριασμό λόγω μεγαλύτερης προσφοράς από ιδιότιμη οδότη. Το σφαγείο θα κατασκευαστεί σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
λίγο έξω από τις σφαίρες και θα χρηματοδοτηθεί από ένα δάνειο ύψος 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει συνάψει ο Δήμος με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με ορίζοντα αποπληρωμή στην 20ετία. Η μελέτη για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όσον αφορά στην έναρξη των εργασιών, οι πληροφορίες της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης θέλουν ο εργολάβος να εγκαθίσταται ίσως πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, οπότε και οι κτηνοτρόφοι του Νοτιού Εύρου μετρούν αντίστροφα για την απόκτηση του σφαγείου. Μένουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και φυσικά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον άνθρωπο ο οποίος μας το γνωστοποίησε κιόλας, τον πρώην αντιδήμαρχο Φερών, τον κύριο Νίκο Γκότση, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκότση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουματσίδου. Να πούμε ότι περιμέναμε φυσικά να ακούσουμε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης την σημαντική αυτή έκβαση της υπόθεσης για το σφαγείο των Φερών. Ωστόσο, η πληροφόρηση ήρθε από εσάς. Φυσικά θα ρωτήσω πώς είχατε την πληροφόρηση και ποιες είναι οι εξελίξεις τις οποίες αναμένουμε. Κοιτάξτε, δεν ήταν κάτι κρυφό. Ξέραμε ότι βγήκε πρόσκληση προς τον ανάδοχο εργολάβο, ο οποίος προσκλήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου για να υπογράψει εχθές. Ξέραμε δηλαδή, δεν ήταν κάτι κρυφό, δεν έγινε στα κρυφά, δεν μπήκαν στα κρυφά οι υπογραφές. Απορώ βέβαια και εγώ γιατί η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε στην έκδοση ενός δελτίου τύπου που να το κοινοποιεί και να το κοινωνήσει στον κόσμο, γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εμβληματικό έργο, το οποίο ταλαιπώρησε την κοινωνία των Φερών, αλλά ταλαιπώρησε και όλους εμάς ως Δημοτική Αρχή. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Να μην επανέλθουμε πάλι στην ιστορία του σφαγείου των Φερών είναι κάτι που μας πονά όλους. Περάσαμε από συμπληγάδες πέτρες για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και ιδιαίτερα αυτός που τράβηξε και αν θέλετε και το μεγαλύτερο βάρος ήταν ο Δήμαρχος ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, ο οποίος όλο αυτό το πρώτερο μάλλον διάστημα ασχολήθηκε επισταμμένα και σε ό,τι αφορά τα τεύχη δημοπράτης, αλλά και τις αγκυλώσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι δεν μας άφηναν να το δημοπρατήσουμε γιατί ο Σπίρτης δεν άλλαζε τα τεύχη δημοπράτησης και δεν τα προσάρμοζε με τα καινούργια και τα γνωστά και τα γνωστά και χάσαμε περίπου 2-2,5 χρόνια με αυτή την διαδικασία. Τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ αυτό που είπα ότι η άνοιξη ήρθε πολύ νωρίτερα φέτος στις σφαίρες, παρόλο που είμαστε μέσα στο φθινόπωρο, θεωρώ ότι ήρθε η άνοιξη. Γιατί σας είπα, είναι ένα ιδιαίτερο εμβληματικό έργο που έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα και μάλιστα όχι μόνο με τον έναν εκ των δύο πυλώνων, δηλαδή την κτηνοτροφία. Ξέρετε, προσδοκούμε στην αύξηση του ζωικού μας κεφαλαίου, παρόλο που έχει υποστεί τα προηγούμενα χρόνια μεγάλη ζημία με τις ζωονόσους και με την ευλογία αλλά και με την οζόδη δερματίτιδα των βοηδών. Εμείς προσδοκούμε ότι το σφαγείο θα δώσει μια αφετηρία, ένα άλμα προς τα επάνω που θα συμπαρασύρει και τη φυτική παραγωγή. Γιατί μια αύξηση ζωικού κεφαλαίου σημαίνει ότι χρειάζεται και περισσότερες ζωοτροφές. Μάλιστα. Έχουμε κάποια ενημέρωση, έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με την πορεία από εδώ και στο εξής? Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε πλέον μηχανήματα και να αρχίζει να παίρνει κάποια μορφή και να ξέρουμε ότι πλέον σε αυτό το σημείο εδώ κατασκευάζεται το σφαγείο των Φερών? Το έργο είναι περίπου 2 ετών, 18 με 24 μήνες κάπου εκεί είναι, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αλλά επειδή ο εργολάβος γνωστός σε εμάς, ένας δικός μας άνθρωπος από εδώ, από τον Δήμο μας, έχει δείξει απτά παραδείγματα και καλής εκτέλεσης έργου και αν θέλετε συμβατότητας με τις ημερομηνίες. Είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος που μας έκανε το βιολογικό καθαρισμό των Φερών, τον οποίο τον εγκαινιάσαμε πριν από λίγους μήνες τον Αύγουστο και πραγματικά όσοι παραβρέθησαν στα εγκαίνια έμειναν άναυδοι τόσο από το αισθητικό κομμάτι του όλου χώρου αλλά και από το λειτουργικό, γιατί πραγματικά έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, μια εξαιρετική δουλειά και μας παρέδωσε ένα έργο κόσμημα αλλά και σε χρόνος πιο μπροστά από ό,τι προβλεπόταν από τη σύμβασή του.
Πιστεύω ότι θα δούμε μηχανήματα, είναι μια προσωπική καθαρά εκτίμηση προς τα Χριστούγεννα, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρξουν άλλα προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα, καιρικές συνθήκες, να το προχωρήσει πιο γρήγορο ο κύριος Παρασκευόπουλος. Εγώ έχω ησυχάσει προσωπικά, να σας πω, κυρία Κουματσίδου, γιατί περίμενα πώς και πώς αυτή την υπογραφή. Έτσι. Δηλαδή όλος ο κόπος και όλη η αγωνία ήταν για αυτή την υπογραφή, αλλά το ποιος θα την έβαζε. Γιατί αν μπορούσαμε να έχουμε μια εργολαβία την οποία δεν τη γνωρίζουμε, μια εργολαβία η οποία μπορεί να μας ερχόταν από το πουθενά, γιατί το έργο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, μπορούν από παντού, από όλη τη χώρα μπορούσαν να συμμετάσχουν εταιρείες. Είναι ένα εξειδικευμένο έργο. Ο μηχανικός, ο εξοπλισμός και το στήσιμο των γραμμών είναι κάτι πολύ ειδικό. Και πραγματικά αυτές ήταν μια από τις φοβίες μου. Ξεπεράστηκαν αυτές οι φοβίες με αυτή την υπογραφή. Μάλιστα. Ελπίζουμε φυσικά να πάνε καλά όλα και να το δούμε στην πραγματικότητα. Κύριε Γκότση, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση που μας προσφέρατε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Επαναφέρει τώρα, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της Οδού Κύπρου ο Βαγγέλης Μυτιλινός, ζητώντας από τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να εξετάσει και πάλι το κυκλοφοριακό. Ο επικεφαλής της παράταξης, αδέσμευτη νέα αυτοδιοίκηση, ζητά έστω και προσωρινά την διέλευση των οχημάτων από το σημείο, καλώντας τον Γιάννη Ζαμπούκη και τον Βαγγέλη Λαμπάκη να φέρουν το θέμα εντός της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ζήτημα της Οδό Κύπρου επαναφέρει ξανά στο προσκήνιο ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση, Βαγγέλης Μυτιλινός, λέγοντας πως ήδη έχει αποστείλει επιστολή στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης καθώς και στους επικεφαλείς των υπολείπων παρατάξεων για επανεξέταση του θέματος που απασχόλησε την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα την προεκλογική περίοδο. Τα θέματα τα οποία απασχολούν τους δημότες δεν πρέπει να τα ξεχνάμε μόλις περάσουν οι εκλογές. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την κοινή γνώμη, απασχόλησε τους συμπολίτες μας. Μας στενοχωρεί όλους, μας δυσκολεύει τη ζωή μας και την κίνηση εντός της πόλης και έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι πέρασε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών από τα αποτελέσματα των εκλογών και είδα ότι για κάποια θέματα δεν έχει γίνει καμία κουβέντα από κανέναν. Έτσι λοιπόν, κάνοντας μια επιστολή προς τον κύριο Δήμαρχο και την οποία κοινοποίησα και σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων, κοινοποίησα τις σκέψεις μου και μέσα στις σκέψεις μου είναι ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τα θέματα τα μεγάλα τα οποία έχουν απασχολήσει όλους τους πολίτες. Ένα από τα θέματα λοιπόν και μάλιστα το πρώτο είναι η Κύπρου. Ο κύριος Μυτιλινός θεωρεί πως πρέπει να γίνει νέα ενημέρωση από εκείνους που ανέλαβαν να λύσουν το κυκλοφοριακό και αποφάσισαν την μετατροπή του δρόμου σε πεζόδρομο και δεδομένου ότι η αλλαγή αυτή προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, ζητά την επανεξέταση της πρότασης αυτής. Πρέπει να καλεστεί οπωσδήποτε η εταιρεία η οποία έκανε την κυκλοφοριακή μελέτη. Είμαστε τώρα πλέον όλοι οι σύμβουλοι κατατοπισμένοι πλήρως να μας αναλύσει και να πούμε όλες τις απορίες μας και τις ενστάσεις τις οποίες έχουμε για το κυκλοφοριακό. Για την παραλία, δεν είναι μόνο η Κύπρου. Έχει ανοίξει και άλλο μέτωπο. Με τον παραλιακό, με τον ποδηλατόδρομο. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με το ΚΤΕΛ. Έχουμε δηλαδή να δούμε θέματα τα οποία πριν τις εκλογές έβραζε τόπος. Όλοι συζητούσαν αυτά. Τελείωσαν οι εκλογές, κανείς δεν μιλάει για αυτά. Όχι. Εμείς είμαστε πιστοί σε αυτά τα οποία είχαμε πει πριν τις εκλογές και θα τα τρέξουμε μέχρι ότου δοθεί λύση. Η πλειοψηφία αποφασίζει. Αν λοιπόν η πλειοψηφία πει ότι δεν πρέπει να ανοίξει, θα ταχθούμε κι εμείς με την πλειοψηφία. Όμως δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Λέω λοιπόν και προτείναμε, ας αρχίσουμε να κυκλοφορούμε, ας την ανοίξουμε να δούμε πώς πάει η κίνηση. Δεν είναι ανάγκη ούτε να σκάψουμε, ούτε να ξοδέψουμε καινούργια λεφτά για να μπορέσουμε να ανοίξουμε έναν δρόμο ο οποίος πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή. Θα κυκλοφορήσουμε επάνω στην Κύπρο έτσι όπως είναι. Θα δούμε την κίνηση, θα δούμε τις αντιδράσεις των καταστηματαρχών, θα δούμε το κυκλοφοριακό μέσα στο κέντρο της πόλης. Μέχρι στιγμής ο κύριος Μυτιλινός δεν έχει μιλήσει με κάποιον από τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων, ούτε με τον Δήμαρχο, καθώς όπως λέει πρέπει ο κύριος Ζαμπούκης ή ο κύριος Λαμπάκης να φέρουν το ζήτημα προς εξέταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνει μάλιστα έστω και πιλωτικά να ανοίξει και πάλι ο δρόμος χωρίς παρεμβάσεις στις υποδομές για να διαπιστωθεί αν θα αλλάξει η ροή των οχημάτων προς το καλύτερο. Και
εμείς ούτε συζητήσεις πριν κάναμε. Εμείς είπαμε ό,τι γίνεται ανοιχτά, όλα και καθαρά. Δεν κάνουμε ούτε προσυζητήσεις, ούτε προσυγκεντρώσεις, τίποτα. Πήραμε απόφαση εμείς ως παράταξη, είπαμε ότι πρέπει να ανοίξει η Κύπρου, το κοινοποιήσαμε σε όλους, τώρα ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του. Τους αρέσει όλους η εικόνα αυτή με τρεις τροχονόμους μονίμως να βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο, να σφυράνε και τα αυτοκίνητα να μην μπορούν να στρίψουνε. Εντάξει. Προτεραιότητα έχει ο πεζός, αλλά και το αυτοκίνητο είναι ένα αναγκαίο κακό. Όλοι ζούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν, που δεν μπορούν να πάρουν ποδήλατο, υπάρχουν ασθενείς, ηλικιωμένοι, αμαία. Δεν γίνεται όλους αυτούς να τους αφήσουμε στο περιθώριο λέγοντας ότι εμείς έτσι θέλουμε να κάνουμε μια πόλη η οποία να ανήκει στους πολίτες που περπατάνε μόνο με τα πόδια. Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που κι εσείς ως ΜΜΕ πρέπει να το κυνηγήσετε, πρέπει να μας ξαναρωτήσετε αν δείτε ότι δεν έγινε κάτι, να το ανακατέψουμε ξανά, να το ανακοινήσουμε ως θέμα, πρέπει να λυθεί. Πρέπει για μένα τουλάχιστον δοκιμαστικά να ανοίξει η Κύπρο. Και εγώ πάλι θα το επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθει και να μας κάνει επίσημα πλέον η εταιρεία που έκανε και πληρώθηκε μια μελέτη για το κυκλοφοριακό να έρθει και να μας πει τη θέση της και παράλληλα να τους πούμε και εμείς τη δική μας θέση που τη ζούμε καθημερινά. Γιατί οι μετρήσεις που κάνανε τότε και είπαν ότι έγιναν διαβουλεύσεις και τα λοιπά, αν δεν το ζήσεις ένα πρόβλημα δεν μπορείς να έχεις άποψη. Δηλαδή μου είπε κάποιος μπλα 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 σε 20 λεπτά ή σε μία ώρα στο επιμελητήριο κάποια πράγματα, δεν μπορείς όλα να τα αφομοιώσεις εκείνη τη στιγμή και να δεις το μέγεθος του προβλήματος που ενδεχομένως θα προκύψει. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε και για την Σαμοθράκη. Έχουμε στο τηλέφωνο μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης και επαγγελματία στο νησί, τον κύριο Φώτη Φωτεινό. Κύριε Φωτεινέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουμαντζίδου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Φωτεινέ, τελικά τι γίνεται με το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα στην Σαμοθράκη? Είχαμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο για το νησί. Οι δυσκολίες συνεχίζονται μετά από όλα όσα προηγήθηκαν. Θα έχουμε και διακοπή της καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου? Καταρχήν πρέπει να πούμε, κύριε Κουμαντζίδου, προσπαθώ να σας ακούω γιατί είμαι καθοδόν για ταξίδι στο εξωτερικό. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδυνάμου είναι πιλωτική προς το παρόν. Mm-hmm. Άρα επιδέχεται βελτιώσεων. Δηλαδή βελτιώσεων στο επίπεδο που υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις ή κάποιες αδικίες. Για το συγκεκριμένο τώρα που μιλάμε, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όταν αφορά την καταβολή ή αν θέλετε τη δυνατότητα υπαγωγής στην εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου. Παραδείγματος χάρη, όταν μια επιχείρηση ξεπεράσει την τελευταία τριετία το πλαφόν των 200.000, αυτόματα σταματάει να εντάσσεται. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα ότι αν υπήρχε ακόμα ένα βενζινάδικο Σαμοθράκη, γιατί περί αυτού πρόκειται, εκεί είναι το πρόβλημα, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, άρα τι γίνεται? Επειδή υπήρχε αυξημένη κίνηση και τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και γενικά η επιχείρηση είναι μία, άρα είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα 200.000 που ήταν το όριο για την τελευταία τριετία έχει υπερβεί. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες στο νησί. Mm-hmm. Ελήφθη ομόφωνη απόφαση ως προς την κατεύθυνση του να γίνουν οι ενέργειες, εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος να γίνουν εκείνες οι σχετικές ενέργειες και τα έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και η αίσθηση που έχω, κυρία Κουμαντζίδη, είναι ότι θα δοθεί λύση, διότι πρόκειται για μια καταφανέστατη αδικία, όπως αντιλαμβάνεστε. Ποιες ενέργειες θα γίνουν, κύριε Φωτεινέ? Θα γίνουν έγγραφα στο Υπουργείο Οικονομικών, που είναι καθήλυνα αρμόδιος όταν αφορά την εφαρμογή, και μεταφορών. Θα επικοινωνήσουμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έχει εξοδοτηθεί ο Δήμαρχος να κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες, ούτως ώστε σε άμεσο χρόνο να ενημερωθούν οι καθήλυνα αρμόδιοι από την κεντρική διοίκηση και να δοθεί λύση, γιατί η αδικία είναι κατάφορη, αντιλαμβάνεστε. Είναι μία επιχείρηση που ασκεί αυτή τη δραστηριότητα. Λογικό είναι με τον όγκο επισκεπτών και του καλοκαιριού, αλλά και εφόσον εξυπηρετεί μία επιχείρηση όλο το νησί, το όριο των 200.000 έχει, όπως καταλαβαίνετε, ξεπεραστεί. Μάλιστα. Άρα ζητάτε να γίνει κάποια εξαίρεση όσον αφορά το νησί της Σαμοθράκης, μετά δεν και την υπαγωγή μόνο του. Το νησί της Σαμοθράκης. Υπάρχουν και άλλα μέρη που έχουν τα ίδια προβλήματα. Ξεκίνησα στην αρχή λέγοντας ότι η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου έχει πιλωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, επιδέχεται βελτιώσεων μέχρι το 2021. Έτσι, είναι πιλωτική εφαρμογή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα έτσι, τα οποία δεν μπορούν, μάλλον κάποιες προσπάθειες, αν θέλετε, κάποιες δοκιμές που δεν μπορούν να αλλάξουν.
υπάρχουν κατά τόπους διάφορες ιδιαιτερότητες, τις οποίες λαμβάνει και οφείλει ή οφείλει να λαμβάνει υπόψη η πολιτεία ως προς την κατεύθυνση του να διορθώνονται κάποιες αδικίες, όπως το προκειμένο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει χωρίς να υπάρχει πετιότητα ούτε από το νησί, αλλά πολύ περισσότερο και από την επιχείρηση. Η ενημέρωση του πότε έγινε σε εσάς, κύριε Φωτεινή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή που συζητήθηκε και χθες. Κοιτάξτε. Αυτό προέκυψε τις προηγούμενες μέρες και αυτό έχει να κάνει καταρχήν με την φορολογική οικονομική εικόνα της επιχείρησης. Όταν η επιχείρηση συμπληρώσει τις 200.000 ωφέλη από το μεταφορικό ισοδύναμο την τελευταία τριετία, σταματάει να μπορεί να υπάγεται στο μέτρο. Άρα, τις προηγούμενες μέρες που αυξήθηκε η τιμή, έτσι, όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις από τον επιχειρηματή, ο άνθρωπος μας εξήγησε τι ακριβώς γίνεται και αμέσως ήταν ένα θέμα που μπήκε στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της επόμενης μέρας. Λοιπόν, με σκοπό κατά το δυνατόν νωρίτερο, έτσι, να δοθεί λύση, ώστε να μην μπούμε στη διαδικασία, γιατί οι αυξήσεις σε ό,τι αφορά τα κάψιμα είναι πάρα πολύ μεγάλες, φτάνουν τα 30 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα. Θα χάσει τώρα το μεταφορικό ισοδύναμο αυτή την καταβολή ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, ή είναι κάτι το οποίο πιθανόν θα αλλάξει στην πορεία από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε. Δεν μπορεί να χάσει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, διότι αν δεν μπορεί να ενταχθεί στις ευεργετικές εφαρμογές του μεταφορικού ισοδυνάμου, ο άνθρωπος αναγκαστικά τα πληρώνει. Και όχι μόνο ο επαγγελματίας, είναι αυτό που οι κάτοικοι έχουν ευθυνότερα καύσιμα γενικότερα, γιατί αφορά μόνο όλο το νησί, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Άρα θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα για τέτοιες περιπτώσεις όπου αυτού του είδους τα υπαροχές που είναι πρώτης ανάγκης, τα καύσιμα, τα υλικά αν θέλετε, θα πρέπει να είναι σε μια άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι στο όριο των 200 όταν εξυπηρετείται ένα νησί, μια κοινωνία ολόκληρη, αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Κύριε Φωτεινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλό δρόμο, να έχετε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση, θερμομόνωση, ακόμη και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυξάνει κατά 15 εκατομμύρια ευρώ τους πόρους που διαθέτει από το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Εξοικονομώ Κατοίκων το σύνολο των αιτήσεων. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυξάνει κατά 15 εκατομμύρια ευρώ τους πόρους που διαθέτει από το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Εξοικονομώ Κατοίκων το σύνολο των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ενώ υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα δεν μπόρεσαν να ενταχθούν λόγω μη επάρκειας πόρων. Ταυτόχρονα και δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει από πολίτες για νέες εντάξεις, εκφράστηκε η πρόθεση από την Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει την ένταξη νέων αιτήσεων με βάση και τις προτάσεις που θα καταθέσουν άμεσα τα τεχνικά επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σημειώνεται ότι ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκων σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό-κτηριακό τομέα και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια κατοικία σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κριτήρια στους ωφελούμενους με την μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους. Το μέρος των κεφαλαίων που παρέχεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι άτοκο και απαλλάσσεται της εισφοράς. Το επιτόκιο των κεφαλαίων που παρέχονται από την τράπεζα επιδοτείται κατά 100% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία στο πρόγραμμα είναι να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή να φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νόμιμο έγγραφο, να έχει καταταχθεί βάση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά τις 26 Νοεμβρίου του 2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δέλτα. Επίσης, η κατοικία να μην έχει κριθεί κατά διαφυστέα. Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων, η τοποθέτηση και αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ψύξης. Επίσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα «Η Συνάντηση», ανεβάζει το θεατρικό «Αγαπητέ Θεέ». Οι παραστάσεις θα γίνουν στις 25, 26 και 28 Οκτωβρίου.
Το Εργαστήρι Λόγου και Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως και η θεατρική ομάδα «Η Συνάντηση» θα παρουσιάσει την θεατρική παράσταση με τίτλο «Όσκαρ και η κυρία Μεταρόζ». Πρόκειται για θεατρική διασκευή του διηγήματος του Έρικ Εμμανουέλ Σμιτ με τον τίτλο «Αγαπητέ Θεέ». Οι παραστάσεις θα δοθούν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως την Παρασκευή 25, το Σάββατο 26 και την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Όπως είναι γνωστό στην πόλη μας, το Εργαστήριο Λόγου και Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως διαθέτει μια θεατρική ομάδα υψηλού επίπεδου με την καθοδήγηση του εμπείρου σκηνοθέτη μας Νίκου Ζερβόπουλου και έχει δώσει εξαιρετικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια των 15 ετών που λειτουργεί και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτές τις ημέρες να δώσουμε στο κοινό ακόμη μια παράσταση, εξαιρετική παράσταση ενός έργου το οποίο βασίζεται στο διήγημα του Έρικ Εμμάνιουελ Σμιτ, ενός σκανδιναβού συγγραφέα. Το διασκευάσαμε εμείς ως θεατρική ομάδα σε θεατρικό έργο και αφορά την ιστορία ενός επτάχρονου αγοριού, το οποίο βρίσκεται με καρκίνο σε ένα νοσοκομείο παιδών, μαζί με άλλα παιδιά που είναι και εκείνα άρρωστα. Και εκεί διαδραματίζεται στο έργο, διαδραματίζονται οι 10 τελευταίες ημέρες της ζωής του. Ακούγεται λίγο έτσι ψυχοπλοκωτικό, αλλά όμως είναι μια εξαιρετική παράσταση με πολύ ελπιδοφόρα και πολύ έντονα και όμορφα συναισθήματα και μηνύματα. Έχει μέσα και χιούμορ, έχει βέβαια και κλάμα, συνδυάζει τα πάντα. Το σημαντικό όμως είναι ότι δίνει ένα μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αισιοδοξίας μέσα από μια τόσο δύσκολη κατάσταση που δυστυχώς είναι καθημερινή στην ζωή μας, η αντιμετώπιση του γεγονότος του καρκίνου. Η υπόθεση διαδραματίζεται σε μια ογκολογική κλινική παιδών, όπου ο Όσκαρ, που πάσχει από λευχαιμία, περιγράφει τα βιώματα και τα συναισθήματα των τελευταίων 10 ημερών της ζωής του μέσα από γράμματα που απευθύνει στο Θεό με πίστη, δημιουργική διάθεση, χιούμορ, ελπίδα και αγάπη. Έτσι λοιπόν, μπορώ να πω ότι με καμάρι παρουσιάζουμε αυτή την παράσταση. Θεωρώ ότι θα αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο. Αξίζει τον κόπο να έρθουν οι συμπολίτες μας να την απολαύσουν. Θα δώσουμε τρεις παραστάσεις στις 25, 26 και 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα που μας έρχεται. Προβλέπεται προπόληση στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου. Το εισιτήριο είναι 5 ευρώ για τα έξοδα της παραστάσεως και της ομάδος. Και πρωταγωνιστές είναι η Σίση Βουγιούκα και η Φένια Παρδαλίδου, γνωστή από τις άλλες παραστάσεις που έχει δώσει η ομάδα μας, με μια εξαιρετική ερμηνεία. Είδα το έργο στη γενική πρόβα που έγινε χθες και ομολογώ ότι είμαι ενθουσιασμένος και γι' αυτό θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να προτρέψω όσους αγαπάνε το θέατρο, αλλά και εκείνους που δεν το αγαπάνε και όσους θέλουν να αντλήσουν μηνύματα αισιοδοξίας, αγάπης και ελπίδος, να έρθουν να απολαύσουν την παράσταση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή επί του θέματος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.